Νομίζω ότι είχατε κλειστεί στον εαυτό σας μια περίοδο που μπορεί να ήταν. Ναι, υπήρξε ένα διάστημα έτσι πρόσφατα σχετικά που είχα μείνει για 4-5 μήνες άνεργος και είχα σακατευτεί δηλαδή ψυχολογικά, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να μην μπορείς να φέρεις ούτε ένα ευρώ στο σπίτι σου επί 5 μήνες, ας πούμε. Σε κάνει να νιώθεις άχρηστος. Ψυχολογικά σε καταρακώνει αυτό το πράγμα. Και είστε από τους ηθοποιούς που πέρα από τις δουλειές που έχετε κάνει εδώ, έχετε δουλέψει με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι είναι μια πλευρά σας που δεν την προβάλλατε πολύ, τόσο πολύ. Ναι, δεν με απασχόλησε να την προβάλλω. Τη ευχαριστήθηκα μόνος μου. Δεν ήταν ποτέ μέσα στις επιδιώξεις μου, ας πούμε, το να πετύχω έτσι μεγάλη δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα και όλα αυτά. Με φέρνει σε δύσκολη θέση μερικές φορές. Προτιμούσα να έχω περισσότερη ιδιωτικότητα. Μια τέτοια άβολη στιγμή πρέπει να ήταν και το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας πριν κάποιους μήνες, που νομίζω σας είδαμε πρώτη φορά να απαντάτε, να παίρνετε θέση. Προφανώς και ενοχλήθηκα και προφανώς και απάντησα με τον ενδειγμένο τρόπο που είναι ο δικαστικός, ας πούμε. Δυσκολεύτηκα όχι εγώ προσωπικά να το διαχειριστώ, εγώ το διαχειρίστηκα πιο εύκολα και η γυναίκα μου, αλλά με τους ανθρώπους του στενού μου περιβάλλοντος, δηλαδή με τα παιδιά, με τη μητέρα μου, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι την εξοικείωση που έχω εγώ με αυτά τα πράγματα, με συγγενείς οι οποίοι νόμισαν ότι εγώ είμαι πίσω από τα κάγκελα ξαφνικά, ας πούμε, ότι με πιάσανε ή ότι τέλος πάντων όπου να είναι θα με πιάσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά θα έπρεπε να απολογείται το παιδί μου, ας πούμε, στο σχολείο για το τι κάνει ο μπαμπάς του και αν το κάνει και πώς το κάνει και που δεν το κάνει. Ή η μητέρα μου, ας πούμε, σε συγγενείς που θεώρησαν ότι ο ανιψιός τους έμπλεξε και που έμπλεξε τώρα και πώς θα ξεμπλέξει το παιδί και όλα αυτά. Εντάξει. Ισχύει ότι παλιά είχατε ανοίξει ένα νεκροταφείο για ζώα. Ναι, αυτό ισχύει. Ήταν το πρώτο που έγινε. Ναι. Έφαγα τα μούτρα μου και άνοιξα το δρόμο για τους υπόλοιπους μετά. Δεν πειράζει. Γιατί λες έτσι έφαγα τα μούτρα μου? Ενώ ότι δεν πήγε καλά, το έκλεισα κάποια στιγμή. Δεν άντεχα άλλο.